Τι είπανε οι πολιτικοί μας, άκουσον άκουσον. Φέρανε πρόταση το Πασό, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Δεν τους βγάζω έξω. Είναι όλοι τους ίδιοι. Ότι να γίνονται οι γάμοι, λέει, ομοφιλοφίλων. Τους είδατε σαν μαϊμούδες όλοι τους. Ψηφίζουνε τα συμφέροντά τους και τη φτωχολογιά κανένας. Είδατε εσείς κανέναν να έρθει και να προσφέρει κάτι? Εγώ δεν είδα. Αν είδατε εσείς, πέστε το μου, να τον εδώ κι εγώ αυτόν. Ποιος είναι αυτός που βοήθησε έναν άρρωστο? Ο Άγιος Παντελεήμονας πάντοτε βοηθάει. Ποιος είναι που έδωσε ένα πιάτο φαΐ από αυτούς? Κανένας. Ο Άγιος Παντελεήμονας 50 άτομα καθημερινά ταΐζει. Και ποια είναι η δύναμη του Αγίου Παντελεήμονα? Η αγάπη δική σας. Ό,τι προσφέρετε, ό,τι δίνετε εσείς εκεί στο φιλόπτωχο, τα χρήματα όλα πάνε για αρρώστους. Όποιος αμφιβάλλει, παρακαλώ εις το τέλος να έρθει να του βγάλω το μπλοκάκι και να δει αυτό το έτος, το 13, πόσοι βοηθηθήκανε, πόσοι καρκινοπαθείς υπάρχουνε, πόσοι άρρωστοι υπάρχουνε και τι χρήματα έχουν μαζέψει. Που ο διακονιάρης της ενορίας ο παπάς γυρίζει δεξιά και αριστερά και μαζεύει, είτε του δίνουν χρήματα, είτε τρόφιμα ή οτιδήποτε. Για ποιόνε? Για τα παιδιά που πεινάνε, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς γυρίστε τους την πλάτη. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να ακούτε τηλεόραση. Μην τους ακούτε, κλείστε τη τηλεόραση, βουλώστε τα αυτιά σας. Θα τους δείτε τις μουσίτσες όλους αυτούς τους πολιτικούς. Τώρα που θα είναι για εκλογές, θα βγούνε σαν τα σαλιγκάρια που βγαίνουν μετά τον ήλιο και την βροχή να μαζέψουνε ψήφους. Και ορισμένοι από εμάς, σαν ηλίθιοι, θα πάμε να τους γλύφουμε και αυτοί να μας αλλιώνουνε. Και μόλις θα κάνουν τη δουλειά τους, θα μας γυρίσουνε πάλι την πλάτη. Συγχωρέστε με, δεν φοβάμαι κανέναν, δεν τρέπουμε κανέναν. Θα λέω αυτό που πρέπει να πω, θα λέω την αλήθεια. Ήρθε ένας πολιτικός και μου είπε, πάτε να βοηθήσω στο έργο σας. Έλα να σε δω, του λέω. Και τι έκανε? Μου έδωσε μία τσάντα τρόφιμα αξίας 5 ευρώ. Πάστε καλά.